δεύτερη αγωνιστική, μάλλον 8η αγωνιστική από τη δεύτερη αγωνιστική αγωνιστικών. Το Pink Paper φιλοξενεί τους υποτές. Αστροχωρητός drive, αμυντικό rebound και προϋποθέσεις εφημιασμού. Από τους γηπεδούχους, πρώτο καλάθι, έρχεται διακυρός Καραέσκου. Δύο ομάδες οι οποίες νομίζω ότι έχουν αντίστροφες πορείες στον όμιλό τους. Το Pink Paper τα πάει εξαιρετικά. Την τελευταία αγωνιστική νίξε με πολύ θορυβόδη τρόπο την Νέα Δημοκρατία σε ένα μάτσο το οποίο κρίθηκε στο τέλος από ό,τι φαίνεται και στο σκορ 58-56. Από την άλλη, οι υπότες βρίσκονται στο 2-5. Η αγωνιστική ηττήθηκαν από τους Κούπερ στα σημεία 55-56. Ας το κοντρυπτάκι από τη γωνία. Ευθυντικό ριμπάουντ και νέα 14 για τους Pink. Καραίσκος πάσα, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Σκιαφάνη και από εκεί χαμηλά, άστοχο το τελείωμα από τον Λούκα. Τουγα μάχεται στο δεύτερο και τρίτο χρόνο, 2-2. Απόλυτη ισορροπία στα πρώτα 1,5 λεπτά. Αζάρ, Καραΐσκος, την καλησπέρα μου και στον Λάιτσι που μας βλέπει. Στην διατρής, εύστοχο ξανά, διευθυνός Καραΐσκου. Ανεφαντής, αλλά χαμηλά, από το ανάποδο lay-up, άστοχος και στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο ο Λούκα. Αδαμάκης, συνδιατρής, άστοχος από τον Αζάρ. Σιαβάνης πάλι στο πέρας χαμηλά στον Μούρτζο. Πολύ καλή σημαίνει άμυνα τον Pink Paper. Νομίζω είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους από το λίγο που τους έχω δει. Νομίζω ότι τους έχω δει μια φορά στο πίσω που σε ένα πολύ ωραίο μάτ με τους Μος. Καραΐσκος, μπαλά περνάει έξω. Προς τελειώνει κλέψιμο, ακόμα ένας για πάνω. Από την άλλη, αντεφητικό φόλ. Εν τω μεταξύ, από τον Αδαμάκη. Από την άλλη, το συμπότι τους έχω δει σε ένα μάτς στον Άγιο Νικόλαο φετός, στο οποίο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους μπόλερς και ιτήθηκαν, αν θυμάμαι καλά. Έχουν και αυτές τις απουσίες τους, τα είπαμε και με τον Γιάννη τον Κουντόβλο. Μία στις δύο από τους Καπάνη, επαναφορά από το πλάγιο τους εμπότες. Αντίς, μπάλα στη γωνία στον Σιαπάνη και από εκεί χαμηλά στον Κουντόπουλο, ο οποίος ψάχνει να βρει χώρο, γυρνάει, αλλά σε την τραβέρσα. Ζόπουλος και πάω στον Καραΐσκο. Βάζει πλέον ο περιφερειακός του Pink Paper, θα σηκωθεί ξανά γιατί αυτή τη φορά δεν θα ευτυχήσει. Αμυντικό rebound και η μπάλα στα χέρια του Ανιφαντή. Ωραίο, Eurostep, δεξί layup, άστοχο. Ακόμα ένα rebound ο Καραΐσκος, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο πολυτιμότερος νομίζω παίκτης του Pink Paper. Μοιράζει όπως εδώ. Καλά, ο Αδαμάκης έχει σκοράρει 5 πόντους, είναι να διαβάσει ήδη νομίζω 2-3 rebound.
δεν ξέρω άλλο, τι άλλο μπορεί να ζητήσει κάποιος από ένα γκάρ. Σε ένα λίγο σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου πλέον του Pink Paper, ο Νικολάρας, αλλά ακόμα ένα, ο Νικόλας ο Πανίδης. Ένα πως, τι θέλει εδώ που βάλω πάνω στην ώρα, είσαι. Αζάρ, ωραία, πας χαμηλά, σκλείς έξω. Συγκιακλείς έξω, ξανά, για το Pink Paper. Αυτή τη φορά διακεδός Αδαμάκη. Ο Καρέσκος με ακριβώς τον ίδιο τρόπο ένα τριποντάκι και ένα τριποντάκι οδηγούν στο συν 7 το Pink Paper. Αδαμάκης θα περάσει από το κέντρο, δύσκολη προσπάθειά του, άστοχη, rebound ο Μούρντος. Σιαβάνης. Σταυρωτές, περνάει και τελειώνει. Πολύ ωραία τη φάση. Από τους πολύ καλούς περιφερειακούς, νομίζω ίσως και ο καλύτερος φέτος των τριποτών, με ερωτηματικό. Τι έχω δει, δύο μάτς, δεν μπορώ να έχω σίγουρη άποψη. Εύκολος φάκι, είναι στην υπόσταση. Πρώτη πόντη για τον Καρπούζη. Μπορεί να κάνει ένα φοβερό σοκ. Τρεις-τέσσερις αγωνιστικές πίσω απέναντι στον Μάγο Αλεφαντινού του Ανώνυμους. Καλά του άλλο ένα. Και έχουν φέρει λίγο τα πάνω κάτω στον δεύτερο όμιλο, ο οποίος για να τα λέμε όλα είναι και ο δυσκολότερος φέτος. Είναι Evolution. Και απάνω τα δεβάζει. Αλεφαντής. Σιαφάνης. Πέρασε από το κέντρο. Ακόμα ένα δεξί νέα. Κάνει τις 4, το πρώτο και 11. Επιστρέφουν για τα καλά οι πότες. Στακτή πάσα, μπαλά περνάει στη γωνία. Ζόπουλος άστοχος, rebound Βαζάρ. Αδαμάκης ψάχνει χώρο, πάει την μπαλά έξω στον Καρπούζο, ο οποίος θα ξανασκωθεί από μέσα από όσο θα βγει για την χώρα. Ζόπουλος Μπορντάκι, rebound ο Καρέσκος. Συν 2. Μούρντος. Πάμε το οποίο χρόνεται ο Αζάρ. 14-13 προβάδισμα ενός πόντου για το Pink, το οποίο θα κάνει και τις κοντές του αλλαγές. Μέσα Καμπόσος, στη θέση του Αζάρ και με το νούμερο 23 ο Μανουλάκος στη θέση του Ζοπλού. Γύρω το στο ρολόι. Ανυπαντής. Μπαλά, παίρνει χαμηλά στον Μούρτζο. Για 3 κοντό. Λοιπόν, ο Καρέσκος. Ωραία πάσα, χάνει όμως την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Μανολακός. Ανεφαντής. Από λίγο χώρο θα σηκωθεί, αλλά δεν θα δικαιωθεί.
set. Επίθεση για το Pink. 1,5 λεπτό πλέον στο ρολόι κατά τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Καμπόσος. Θα περάσει, θα αφήσει ωραία την μπάλα χαμηλά. Αδαμάκης στο να fade away. Μπάλα θα το κλείσει στο μάτι. Στις 7 Αδαμάκης, στις 5 ο Καρέσκος, στις 2 ο Καρπούζης. High score για το Pink. Από την άλλη Λούκα με 4 και Σιαπάνης με 3. Με τους υπότες Σιαπάνης Βιτόπουλος ανιφαντής προσπίτε, περνάει από τα δεξιά. Μπάλα θα κλείσει και σε αυτόν το μάτι. Ο Μάικης Σιβάνος θα βγει εκτός από τα πόδια του. 25 τέταρτο στο ρολόι. Ναι, 25 βλέπω. 24. Όλα στη διαχείριση των υποτών. Ελληνικά θα δούμε και μια τελευταία επίθεση από το πιν. Μούρτζος Σιαπάνης. Μπάλα χαμηλά στον Βιτόπουλο. Κλέβει και σώζει. Έξυπνα ο Καμπόσος. 13 δεύτερα για την επίθεση του Big Paper. Καραέσκος. Μάχης της κοφή για 3 και 13 από τη γωνία. 16-18. 4-3 για μάτω και το πιο λίγο. Αβάρι το χρόνο που έλεγε. Προβάδισμα 2 πόντο. Όχι, τα δικά μου 19-15. Προβάδισμα 4 πόντων για το γηπεδούχο Pink Paper. Βρέθηκαν σε θέση συνοδηγού στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 19 πάνω από 15. Ας το χορτώ fade away, rebound ο Καμπόσος. Καμπόσος προσπίσεις την πάσα. Πούζης, μπάλα στη γωνία, Αρφανίδης στο πρώτο του. Στο πρώτο του. Πρώτη πόντι για το πιν, δεύτερη περίοδο. Έκανε σύστημα μπαμ μπαμ. Τον είδα εκεί πέρα στο μικρό break που είχαμε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Καλάθι απάντηση από κοντά. Διακυρίστηκε και πάνω. Καραέσκος. Πάλι χαμηλά Καμπούζης. Ωραία στο Καμπόσο. Πολύ καλή συνεργασία. Μούρτζος, συνήθως από 2 φάουλ, με το οποίο θα χρεωθεί ο Καραϊσκός.
Νομίζω έβαλε λίγο απρόσωπα χέρια του εκεί. Σιαμπάνι. Έχουμε φάουλ. Ψηλά. Πρώτο νομίζω για τον Μανολάκο. Επαναφορά από το πλέμπτο και πάνω. Σιαμπάνι. Μετά από δύο. Και πάνω από μέση απόσταση άστοχος. Αμυντικό rebound. Μπάλα. Και πάει στα χέρια. Τα πόδια μάλλον του Σιαμπάνι. Κατοχή παραμένει για το πινκ. Η βασική γραμμή καμπηθεί ξαναπερνάει σε θέρια από τον Ντούκα. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον Ντούκα που παίζει στους Run and Gun. Δεν ξέρω αν πρόκειται για απλή συνομιλία. Έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Φαλικά θα με δείξουμε λίγο να μάθουμε. Και μετά και ποτέ. Από τη γωνία. Πούμε να κλείσουμε το πιν. Καμπόσο. Προσκείτε, αφήνει ωραία. Καραΐσκο. Ακόμα μια όμορφη συνεργασία από το πιν πέντε. Στα δύο το επιμέρους σκορ. Σκαφάνης, μπορούσε να παίξει με πλάτη. Σουτ για τρεις, έστωχο από την κορυφή της ρακέτας. Από τον Παρδούση. Καρπούζης. Καλαφιλόνια, δίσταση νομίζω εκεί ο Μανολακός. Καρπούζης όχι, αλλά αυτός δεν τελειώνεται. Εδώ μην τένει σουτ, ακόμα ένα rebound ο Καραΐσκος, ο οποίος έχει φτιάξει stat line από τώρα. Περνάει, τον Μάρικα στον άνθρωπο, καλά και έχει φάουλ λεκ, δύο βολές. Καρπούζης για το πινκ, μέσα ξανά ο Αζάρ και ο Ζωπουλός. Άτυχη στην βροχή ο Καραΐσκος. Θα πάρει δύο νάσες μέσα στην θέση του Αδαμάκης. Και 20 για την λήξη του πρώτου μέρους. Καμπόσος, χωρίς πολύ σκέψη. Βάλα μπαίνει και βγαίνει, ριμπάουντ και γεμπάνος. Μούρτζος, θα γυρίσει ωραία, αλλά βρασούλα old school, άσχετη όμως. Σεφάνης, 3 δεύτερα, το οποίο νομίζω χωρώνεται ο γκάρντ των υποτών. Πιθανότατα θα μπορούσε να έχει σηκωθεί εκεί πέρα από πόλης. Η πλευρά ήταν καλή, απλά νομίζω ότι λόγω της θέσης που είχε ο Σκαρπάνης θεωρείται αποτυχημένη αυτή η επίθεση. Ο Ζιζόπουλος ανέβησε ξανά. Μπορεί να το κάνει πάρα πολύ πολλά παιχνίδια. Ο Σκαρπάνης κατεβάζει.
Τρέχει, αφήνει ωραία την πάσα. Μούρτσος, φάουλ. Από τον Νικόλα. Στο 26-20 το σκορ. Ελαφρώς καλύτερα νομίζω μέχρι στιγμής η γηπεδοχή. Στην δεύτερη ο Βάμνος Ζόπουλος. Προπανίδης θα βάλει φρένο. Αδαμάκης κριν. Ίστας ορθοφία εκεί, καλή άμυνα. Πάνω του άστοχο τριμποντάκι. Προπανίδη, ριμπάμπτος για πάνης. Γεμπάνος γυρνάει ωραία, αλλά στοχεί από κοντά, ο ίδιος στο rebound. Ο Γεμπάνος φτάνει στις 4, οδηγεί πώς, μαζί με τον Παρδούση τους υπότες. Ο Φανέζης Ζαρ, μπάλα χαμηλά, κάποτε προσθείτε. Ο Φανέζης έξεχος από την κορυφή της ρακέτας. Ευχαριστώ τον Θεό, δεν ξέρω την ευχαριστή και τα ξεφανώ. Δεύτερη βιντάκι για τον Νικόλα. Το 29-22 συν 7 για το πινκ. Διαβάνης Στεφάνος, μπάλα στη γωνία. Άστοχος την φορά ο Μπαρδούστης. Διαβάνης θα κερδίσει το φάουλ και θα κερδίσει δύο βολές. Old school οργανωτής. Μέσα και η δεύτερη. Καμπόσος Ορφανίδης έμενε μόνος του, αλλά αντίστασε. Καταμάκης προσθείτε. Συμφώνεται αυτούς των βολών. Η μπάλα κάνει τα δικά της. Όνης, μπαλά χαμηλά και από εκεί στον Τσεκεμπάνο, ο οποίος σηκώνεται, αλλά στοχεί. Το φλουτεράκι, νέα 14 για τους υπότες. Τσεκεμπάνης Μούρτος, θα παίξει με πλάτη, θα γυρίσει κοντά το φλουτε. Όλος ανανεώθηκε, άστοχο όμως το σουτ από την Παρδούση. Καμπόσος μέσα ο Καρπούζης. Τρία λεπτά ακριβώς στο ρολόι. Αδαμάκης Ριζόπουλος. Θα περάσει από τα δεξιά, θα κλειστεί. Καρπούζης και αυτός το ίδιο. Η άμυνα των υποτών παρά είναι κλειστή για αυτές τις προσπάθειες. Με τα δεύτερα επιταλήπα νομίζω πρέπει να εκμεταλλευτούν λίγο τα σούτ του Ορφανίδη του πινκ για να ανοίξει. Στη συνέχεια και η άμυνα. Σε απάνης κλέβει. Βάλει όμως περνάει εκτός από την κέντρο του ίδιου. Thank you.
Χαριζόπουλος, Μάκης, πέφτει, φοβέχεται, γυρνάει, αλλά αστοχή, rebound και μπάλα, στα έντερα χέρια τους για πάνε. Βάλε το τρέφι ξανά στην κορυφή. Ριζόπουλος 5-4 με μένουν. Ριζόπουλος θα κερδίσει το φάουλ και θα κελώσει 2 βολές. Για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν οι υπότες πριν την ανάπαυλο του μηχρόνου. Μέχρι στιγμή νομίζω ότι τηρημένων και των αναλογιών τα έχουν πάει αρκετά καλά. Αδαμάκι. Αζάρ σκέφτηκε, επέστρεψε την μπάλα από εκεί που την πήρε. Άστρο τρίποντο, rebound ο Ζόπουλος. Αζάρ. Θα πάρει ένα σκριν από τον Αδαμάκη. Πολύ καλή άμυνα του Μούρτζου. 3-4 από μένους. Ζόπουλος από το σπίτι του. Όχι. Rebound. Ο Μούρτζος 45-2 για τη λήξη του πρώτου μέρους. Σιαβάνης. Πάλα εκτός. Λίγο κλίτς λίγα με πάσα του. Αζάρ, Ορφανίδης, Ριζόπουλος, θα περάσει από το κέντρο. Αυτό είναι μια καλή άμυνα από τον Μούρτζο, που δεν τα αφήσει το πόδι του. Ελπίζω να είναι καλά, Πεφόνης. Άστοχος, λοιπόν ο Καρπούζης, 9-2. Και απάνης μάχεται, αλλά δεν κερδίζει κάτι. 4-2, 3, Καρπούζης, στην λήξη, άστοχος το σου, τέλος. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφρία. Σε θέση οδηγού με την έξι το Pink Paper. Πρώτη επίθεση για εκείνους. Καραΐσκος. Καπούζης. Θα περάσει πάνω στο Μανολάκο. Καραΐσκος, ένα αριστερό drive το οποίο καταλήγει στο πρώτο καλάθι του δεύτερου μέρους. Καραΐσκο, 32-24. Μούρτζος γυρνάει, του αρέσει αυτή η ραβερσούλα και αυτή την φορά δικαιώνεται. Καραΐσκος, Αλάκος χωρίς πολύ σκέψη, κάτσε μου σουτ στα καλύτερά του. Δεν έχω ξανά δει μόνο Λάκο. Για να είμαι ειλικρινής. Αλλά δεν έχω κάνει και πολλά μάτς της Pink. Έχω κάνει νομίζω 3-1 με τους Most. Στο Κουσουκού, ένα με τον Βλαστιακό νομίζω στο Κάρβουνο. Και άλλο ένα σήμερα. Αν εφαντίζει για 3. Μπαλά βγαίνει εκτός. Στο 35-26 παραμένει. Δεκαεννέα-δεκαπέντε, σκορ πρώτου δεκαλέπτου, 11-9 σκορ δευτερού. Ελαφρώς ανώτερη μέχρι στιγμής
περιοχή. Πούτσο μαλάκος ξανά. Καλό το μουσικό, αλλά δεν καταλήγει το λεφτάκι. 10 δεύτερα για τους Pink. Μαλάκος Καραέσκος από τη γωνία. Θα στοχίσει rebound ο Σιαπάνης. Πάλο Ταρπούζης, σωστό, για να κόψει τον εμβλιασμό. Μπορεί να είναι και Black Friday, αλλά βλέπω εμφάνιση, οπότε... Α, όχι, γιατί η εμφάνιση λέει Στέλιος και το όνομά του είναι Πέτρος. Οπότε πολύ πιθανό είναι μια από τις προσθήκες που έκανε το πίσω. Θα περάσει ο Πάσης μπαλά στη γωνία. Αζάρ, Καρπούζης, πολύ ωραία κυκλοφορούν γενικά την μπαλά του Πιν. Όχι πολλές τρίπλες, πολλές πάσες. Και απάντως που γυρνάει αφήνει στον Λιγκόπουλο. Θα βρει χώρο, θα κερδίσει το φάουλ και θα λύσει δύο βολές. Έτσι η δεύτερη. Επαναφορά από το πλάι για το Pink Paper. Καρπούζης. Ωραία, και Βενγκό ξεχασμένος και έστωχος από κοντά από ενδεφερειακός. Και πιν. Για τους υπερτούχους. Η μπάλα στα χέρια του Σιαπάνη. Σε λεπτά, 27, ολοστρέφει την διαφορά πλέον. Pink Paper. Αυτό το τριποντάκι από τις 45. Καραίσκος. Ορφανίδης. 12ο στο ρολόι. Ωραία, πάμε στο Μαντολάκο, ο οποίος θα περάσει χαμηλά. Ο χρόνος τελειώνει. Καραίσκος για τρεις από τη γωνία. Πήγαν το βάλει με ταμπλό. Πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά από εκείνο το σημείο του τριποντού. 27. Σιαπάνης. Ωραία προσπίση. Και έφτω από την κοπέγια από τον Γιάννη. Ανάκος. Γιάννης Κουδόπουλος. Έχει γράψει και αυτό στην πορεία του στο Μαθηδάκι. Νομίζω έπαιζε στους αναλώσιμους. Είναι αίσθηση έχω, πάει να κάνω και λάθος βέβαια. Αλλά έχω κάποιες έγκυρες φυγές. Μου το είπανε αυτό πριν το ΜΑΒ. Και απάνει στο καλύτεράκι. Έχει γίνει οχι φαουλ του Μούρτζου. Εν τω μεταξύ, το καλά θα μετρήσει. Για πάνω τους δύο Μούρτζους, δύο Κουντόπουλους, τέσσερις. Απολευράζει και τον Δούχον, όχι με τον Ενωνόν. Απολευράζει και τον Δούχον, τρεις ο Μονολάκος, δύο Καρπούζους και δύο Καραϊσκός. Στο πρώτο πεντάλεπτο, Μονολάκος, ωραία σταύρο, τύπλο, τεράκι, άστοχο. Από πού τον βρήκαν από δεν ξέρω. Ότι έπαιζε, έπαιζε, φαίνεται. Καλή προσθήκη. Ο Μανολάκος, δύο βολές, ο Ανιφαντής. Μες ο Αδαμάκης. Ο
τον Ανιφαντή. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα υπόλοιπα λιγοδά. Μέσα η δεύτερη. Πρώτη πόντη στο δεύτερο μέρος για τον περιφερειακό. Τον υποτών. 46-1, Brother Beasters, με συγχωρείτε, Gangsters στο αρένα. Πόμια εύκολη νίκη για την ομάδα του Βρύλη. Ο Φανίδης για 3, εύστοχος ξανά ο Νικόλας Φανίδη. Ήταν με σήμερα η φίλη του να δείξει ότι είναι πολύ κομμή την άλλη φορά στο Βουσουπού. Rising Star του Pink Paper. Στο δεκοντάκι λοιπόν ο Σκαπάνης. Δυσκοστήκε ωραία. Κουντόπουλος, πολύ καλή άμυνα, κλέψιμο από τον Καραΐσκο. Μέχρι μέσα, goal foul. Τα κάνει όλα, τη συμφέρει ο Κωνσταντίνος. Και όλα ματσάκι παίζει αυτή την ώρα στο σεφ 50-52. Λιγκοπιάστηκα μέρα κλαις. Και αυτό εδώ μάτς για την Master League. 68-40 σε πόλια στο άρξης Κουβαλίες στο Καρβουνό. Τέλειωσε πριν το ματσάκι. 66-49 Ρετρό Πέισερς ελιτήρι στο Μπουρναζί, στο Μαζαράκης. Στα δικά μας καθαρά σε διψήφια διαφορά το πινκ. Ακόμα να κλέψει ο Μαζάρ. Καραΐσκος μέχρι μέσα, δεν φοβάται, αλλά η μπάλα κάνει τίπουλα παιχνίδια. Καπάνης για 3. Είναι το μεγάλο πινκ. Και στο ρολόι. Γωνία, αμυντικό από τον Ανιφαντή. Μπάλλον Σαπάνης. Βιντόπουλος το ζύγι, το σούπαρε. Αλλά στο ξέ. Λοιπόν, το καρπούζι. Ρόκας έγραφε η εμφάνιση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Του Νικολά. Καρπούζις, Μούρτζος. Στέκεται ωραία και κλέβει. Πάτσε το καρπούζις. Πολλά χρησιμοποιήματα. Σίγουρα από την πλευρά του Pink και οι φώτες έχουν κάνει νομίζω αρκετά όμως μέχρι στιγμής. Πρώτες από τις πολύ δεύτερες ομάδες. Νομίζω ότι είχαν κάνει και ένα break και επέστρεψαν ξανά στην διοργάνωση. Κάνει μια μικρή απουσία. Από ομαδικά, δύο βολές, ο Σιαπάνης. Μέσα η πρώτη. Ο Σιαπάνης φτάνει τους τρεις μάλλον. Το δεύτερο μέρος είναι κάτι μακρύς. Στο πρώτο δεκάλεπτο και δύο. Στο δεύτερο βάζει και αυτή δύο στις δύο. Έντεκα πόντι για τον πάρα πολύ έμπειρο και ποιοτικό περιφερειακό των Εμποτών. Καβόσας Ζιζόπουλος. Θα φτιάξει να βρει χώρο. Αδαμάκης, Καρέσκος για τρεις ξανά. Άστοχος, rebound ψηλά, ο Μούρτζος βάλε εκτός. Φάση θα είχε, να πήγαινε μπάλα πάνω στον πεδότοπο. Να ψάχναμε να την βρούμε. Όπως και να έχει επαναφορά από την baseline για το Pink Paper. Αδαμάκης, προσπίθηκε ωραία.
δεν πήγε τον χώρο που ήθελε. Τι έχουμε, τεχνική ποινή ποιος. Τεχνική ποινή πάνω στον Μουρτζό, νομίζω πάτησε το πόδι του για να βάσει το εδαφός. Αυτά νομίζω απαγορεύονται τα σκάρια τεύτης. Αυτά όπως και τα παλαμάτια και τα λοιπά. Πολύ πιθανό και να μην το ήξερε. Μέχρι το κακό, κάπως δεν θα έρθει στην βολή. Επαναφορά από το πλάγιο του σκότες. Τσαπάνι. Και χώρο, ακόμα μια χαρά με την Καραές, το οποίο νομίζω πάει δίπλα στα διπλέξενα από πίσω. Έχει φοβερή start line, θέμα από την αρχή. Ένας από τους βασικούς λόγους που δίνονται από το Team 10 και πριν νομίζω ότι είναι εκείνος. Είναι αυτό πλέον, το κομμονάτος. Καμπόσος. Ωραία, πάσα, Ζιζόπουλος από κοντά. Λοιπόν, το Σαβάνης 1 και 10 στο ρολόι. Σαβάνης ανεχαντής, μείνει και ο Ζιζόπουλος πάνω του. Βαλαχαμιλάκι και Μπάνος θα γυρίσει και θα κερδίσει καλά και θα γυρίσει. Πρωτοποντική για εκείνη το δεύτερο μέρος, ευχαίρω να φανεί. Πέσα και εμβολή, έμεινε το τρίποντο. Λιώνω. Στους 5 πόντους οι υπότες. Καβόσος βρήκε χώρο, σηκώθηκε. Αλλά αυτό έξε για 3, ακόμα ένα φυσικό rebound. Ο Αζάρ. Καραΐσκος. Καμπόσος θα περάσει από τα αριστερά. Θα σηκωθεί και θα ευχηθήσει μπροστά στα εξωμένα χέρια του Μουρτζού. Τελευταία 24. Ανιχαντής. Και Μπάνος. Μπάλα περνάει χαμηλά στον Μουρτζο. Βάνος για 3, άστοχος, μπάλα εκτός. Από τα χέρια του Μουρτζό μου, καταλαβαίνω 8,5 δεύτερα για την επίθεση του πριν. Αυτά, 6, 5, όπως την πάσα, δυσκολεύει να στο δει καρέκο στην λίξη. Αυτό σκορ του
τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, τα πάντα όλα ανοιχτά. Πρώτη επίθεση για το Pink Paper. Άσχαλο τριγοντάκι από τον Αναμάκη. Τρέχει αλλά το κλέβει την μπάλα, νόμιμο καμπόσος. Θα σκοτήκει για τρεις. Αλλά θα σκοτήσει λίγο λίγο μπάνος. Κάτσε λίπερα όχι πρώτο. Είναι το άλλο δεκαλέπτου. Νομίζω είναι το πρώτο πόντι του Πεπόνι. Καμπόσος. Μπαλά έξω, Ζιζόπουλος. Καρέσκες θα περάσει, θα σηκωθεί από μέχρι απόσταση, δύσκολο το σούτ. Ακόμα είναι το σκέρι, είναι Ζιζόπουλος. Καμπόσος. Αποσυντή. Μπαλά στη γωνία, δύο δεύτερα. Πάρα πολύ καλή άμυνα των υποστών. Έτσι ακόμα ήταν ο Ζιζόπουλος. Συνέχεια. Πολύ ωραία και υποτικά. Ο Πεπονής. Καραΐσκος. Ζιζόπουλος. Αζάρ. Θα βρει τον δεύτερο Αδαμάκη. Κλέψιμο. Τέσσερις αφιλιασμούς για τις υπότες. Φοβερή άμυνα του Καραΐσκου. Τζάμπολ κατουσί που παραμένει. Τις υπότες. Μέχρι ψήφος για παράβαση. Το ακούω. Αυτό το γρυμπουδάκι από πόνις. Κατεβάζει την μπάλα ο Αζάρ. Είναι χαμηλά. Ζάρ, πολύ καλή άμυνα και κλέψιμο από τους τριβότες. Καπάνης. Διαβάσα το πόνις, είναι σχεδόν μόνος του και ευστοχή. Το καλύτερο είναι όλα. Τέσσερις πόντι, όλοι ο διαγερός του πόνι. Στα πρώτα 2,5 λεπτά για τους τριβότες. Για το Pink Paper. Μάκης, μπάλα περνάει χαμηλά. Καμπόσος θα σηκωθεί. Αλλά θα σηκωθεί. Λοιπόν είναι και πάνω. Μαζεύομαστε live. Λέγω 5.30, την καλησπέρα μου σε όλους. Μπορείτε να ψηφίσετε στο poll που έχουμε. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα νικήσει. Και πάνω γυρνάει αυτή, αλλά κερδίζει το foul. Στο παιχνίδι έξω ο Καραΐσκος. Νομίζω θα πάρει λίγη θανάση και θα ξαναμπεί ο Κωνσταντίνος. Μπορείς και αυτό θα δούμε.
Toma mi escudo de los pink. Ζόπουλος, Αδαμάκης, δύσκολο πενταγωγή, άστοχο. Μπαλά, θα γίνει στα πάνη. Μούρζος, με πλάτη θα γυρίσει, αλφα στο χεισί. Δεν πάμε το καμπόσος. Ο Μιλάκος, στο παρκέ. Νομίζω παίζουν από τα καλά της χαρτιά οι Pinks προκειμένου να αφήνουν την διαφορά η οποία έχει πέσει. Καμπόσος προσθέτει την πάσα. Παλάθεν για να time out από τους οπότες 5 και 53 στο ρολόι 45-43. Των υποτών σήμερα, να το πούμε και αυτό, οι οποίοι έχουν κάποιες απουσίες και κοντάρουν μία από τις πάρα πολύ καλές ομάδες του δεύτερου ομίλου. Καλάχι, ο Σιαβάνης φέρνει το μάτς στα ίσια. Πρέπει να βρουν απάντηση επιδευτικά. Η Pink κατοχή θα παραμείνει για εκείνους. Κολλάει τον Πίτριο. Η κυρία μου λαχνά τόσο Σπύρος. Το ξέρω δεν κολλάει Σπύρο. Θα το φτιάξουμε. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Αυτή είναι η φωτογραφία μεγάλη νίκη. Και εδώ το περιγράφω εγώ ρε φίλε. Τέλος πάντων, χαλάσει από κοντά ακόμα ένα προβάδισμα. Άλλο προβάδισμα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλή ώρα για τους υπότες. Καρπούζης. Λάκος άσχος για τρεις, ριβάουντ ο Μούρτζος. Ωραία, πάσα καλά του και φάουλ επί τριμπάνος. Φοβερά πράγματα στη Ζαφριά. Μούρτζος πάρα πολύ δύσκολο σουτ, άστοχο. Rebound ο Καρπούζης.
Πού παίζετε Σπύρο, αν θα πάω στο live. Καρπούζι στο μεταράκι, άστοχο. Μάχη του Ρεμπάουν, κατεβάζει ο ίδιος. Και κερδίζει και το φάουλ. Συνέχεια. Κολλάει πολύ το βίντεο από ό,τι βλέπω. Ανήλης θα αστοχίσει, δεν δίνει τη λύση στο πιν. Και Γεμπάνος, όχι, Γεμπάνος κατεβάζει. Πλέον νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω πλέον και λίγο με το χρόνο οι πορτές. Βέβαια υπάρχει μεγάλο απόθεμα, αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να βιάζονται να επιτεθούν. Ακόμα να λοιπόν το Σκαπάνης. Σκαπάνης. 9 δεύτερα, πολύ δύσκολο τρίποντο, έστοχο! Έχει όλο το momentum. Πλέον οι υπόθες, οι οποίοι περνούν μπροστά με συν 7. Ορφανίδης. Δεν απαντάει ούτε τώρα, η μπάλα τον πουλάει. Καρπούζης, καλά και φάουλ. Πρώτη πόντι του Pink ήταν από το 7,5 λεπτά. Έμεινε τρίποντο. Πεφώνει, κλείνεται. Μπαλά. Δώσε την κορμιά. Είναι συμπληρωμένα οποιοδήποτε φάουλ και αν γίνει στα υπόλοιπα 2 και 40 βαμμένων οδηγεί την αντίπαλη ομάδα στην γραμμή της νοοτροπίας. Εξεδεύτερη rebound ο Μούρτος. Ένας λόγος εκεί νομίζω στέλνει άδικα στη γραμμή της συνανθρωπίας του σε Pink Paper. Ορφανίδης. Yeah.
καταστρέψιμο από τους υπότες, οι οποίοι νομίζω είναι η απόλυτη κυρίαρχη στο 4ο και 3ο δεκάλεπτο. Μπαλαχαμλά, Παρδής ψάχνει να βρει χώρο και πάνω από τους των πολλών άστοχος. Έχει το rebound ακόμα για τους υπότες. Δηλούν πολύ κύμα δεύτερα για το Pink Paper. 7. Δεν θα μετρούσε, καμπός κατεβάζει. Καραίσκος, Καμπόσος, Αγαμάκης, ξανά η μπάλα στον Καμπόσο για 3, έστωπο. Βάζει φωτιά στο μάτς, 53-55. Και να βλέπετε κανονικά στο live. Παίζει με πλάτη, πέφτει. Μπάλα διατηρείται στα χέρια του και απάνω. Χρόνο επίθεση. Τελευταίο λεπτό. Όλα 55 δεύτερα για την λήξη της κανονικής διάρκειας. Το μάτι του δεκάρι ανοιχτά με την παράταση. Καραίσκος, Καμπόσος, θα περάσει μπάλα χαμηλά. Καρπίζης, θα κερδίσει το βάκα, θα κερδίσει δύο βολές πάρα πολύ χρήσιμες. Αυτές οι βολές για το Pink. Το Pink, πολύ χρήσιμη δεύτερη, η μπάλα ζυγίζει 400 κιλά. Θα μπει και αυτή. Υπότες. Ένα δεύτερα συν 3 για το Pink Paper. Θέλουν οπωσδήποτε τρίποντο για να ισοφαρίσουν οι υπότες. Ή τρίποντο ή καλά φτυφάω. Νομίζω ότι πρέπει να παίξουν έξυπνη άμυνα εδώ η γηπεδοχή. Που σημαίνει ότι αν η μπάλα περάσει μέσα απλά δεν τους ακουμπάμε, τους αφήνουμε να τελειώσουν τη φάση, δεν κάνουμε κάποιο φάουλ.
Για να δούμε τι θα επιλέξουν οι προσυνούμενοι. Σιαπάνης. 27 δεύτερα. Καρέσκος φάουλ. Δύο βολές τις οποίες θα εκτελέσει ο Σιαπάνης. Μπορεί να μειώσει στον πόντο. Από εκεί και μετά. Όχι, 4 φάουλ. Έχουν ακόμα ένα πρέπει να κάνει. Το πινκ. Δικό μου το λάθος. Σιαπάνης. 23 δεύτερα. Τεπώνης. Καπαλίδης έχει φοβερή αμυνα πάνω του. Τεπώνης για 3. Εύστοχος! Τι γίνεται! Time out. Το pink paper. Τέσσερα δεύτερα, 56 όλα αν εστοχίσουν εδώ. Οι γηπεδούχοι τελειώνουν το μάτς. Καμπόσος περνάει. Πολύ καλή άμυνα, διφλέξε μόνο στην μπάλα. Κατοχή παραμένει για το πινκ. Όποιος έχει ψηφίσει παράταση νομίζω πάει ταμείο. Έτσι όπως πάει το μάτς. Εκτός κι αν βγει ένας ήρωας στην τελευταία στιγμή για το πινκ πέπερ. Ορφανίδης στην επαναφορά. Καραΐσκος για 3. Άστοχος. Rebound Ορφανίδης. Δεν έχουμε τζάμπολ. Κατοχή περνάει πού. Στου σπινγκ. 1,4 για τη λήξη κανονικής διάρκειας. Μιλά, χρόνος τελειώνει. Άστοχο το σουτ. Έξτρα μετάλλητο, 56 όλα. Πλάκα, πλάκα.
πήγε ταμείο. Άστοχος. Φαινόντουσαν τα πράγματα στο ίδιο δεκάλεπτο ότι το πίσω έπαιρνε εύκολα δύσκολα να καθαρίσει το μάτ. Φοβερή αντίδραση από τους σκότες και τριποντάρα από τον τεχόνι μας έφαραν και εδώ που είμαστε τώρα. Δεν θα βρείτε το ακόμα το Λάρι. Τεχόνις μπάλα χαμηλά και Κεμπάνος γυρνάει, αλλά αστοχή. Καμπός στο rebound. Καραΐσκος κερδίζει χώρο, αλλά αστοχή και εκείνος. Σιαπάνης. Έχω ανεβάσει παλμούς εγώ που δεν παίζω, σκεφτείτε τι γίνεται μέσα. Μούρτος κλείνεται. Ο Μούρτος άστοχος, rebound ο ίδιος. Και Κεμπάνος. Περάστη μπάλα χαμηλά. Δύσκολο. Κεμπάνος άστοχο. Καραΐσκος. Αριστερός διάδρομος. Αυτό 5-6. Σιαπάνης. Μούρτζος. Μπάλα ξανά στον Σιαπάνη και από εκεί στον Πεπόνι, ο οποίος θα σκοθεί για 3. Η μπάλα δεν το κλείνει το μάτι. Rebound ο Καμπόσος. Ο Φανίγης κάθε μικρή λεπτομέρα μετράει. Στον για 3 έφταγος. Το οποίο πλέον έχει το momentum με το μέρος του. Καραΐσκος οδηγεί. Πεφώνης. Και Κεμπάνος θα παίξει με βράδυ χίλις μάτσες εκεί. Κλείνει πάρα πολύ καλά ο Αμαμάκης. Φάουλ πάνω από τον Καμπόσο. Δύο τρεις βολές. Δύο βολές. Πολύ κρίσιμες. Έξω πρώτη. Ανάσταση φωνάζουν από τον μπάγκο. Μέσα η δεύτερη. Πρώτη πόντι στην παράταση για τον Τούκα. Δεν θα πει το φαουλ και να το εξής. Οδηγεί στην αμέσως αμυντικοποιάς. Οι δήματα σκουβαλάνε τα φαουλ από την τελευταία περίοδο. Στη γραμμή της ουρανοπέζω Καρπούζης. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη ψύχρωμος, ο περιφερειακός, ο Pink Paper. Στην 6 πλέον για τους γηπεδούχους, για να δούμε αν μπορούν να επιστρέψουν ξανά οι πότες. Φάουλ πάνω στον Γκουντοπουλό. Αξίζουν συγχαρητήρια πάντως και στις δύο ομάδες, ό,τι και να γίνει στο τέλος. Νομίζω ένα από τα πιο δραματικά μάτς για φέτος στον δεύτερο όμιλο της Evolution. Thank you.
Ramírez, rebound Carescos. Καραίσκος, δέκα δεύτερα, Αδαμάκης στην ασκήν, δεν το παίρνει ο Καραίσκος, ασοχή όμως. Για δύο, λοιπόν τον Πεπόνης, ένα σαν τριών πρέπει να βάλει φρένο και αυτό θα κάνει. Σκαφάνης, give and go, Πεπόνης, δεν τελειώνει την φάση, λοιπόν τον Καμπόσος. 1 και 14, Αδαμάκης, πάρα φέτοιο από τα χέρια του. Άκτυπος εδώ. Σκαφάνης, μπάλα έξω, Κουτόπουλος για τρεις, άστοχος συρμπάντος Σκαφάνης, τελευταίο ένα λεπτό, Σκαφάνης και αυτός φοβερή ανώτα δαμάκι, κάπου εδώ νομίζω πέφτουν δίκη τέλους. Κράτα κράτα του φωνάζουν. Φάουλ Σκαφάνης. Για τον Καραίσκο τριμποντάκι, έστωχος Σκαφάνης. Είναι ζωντανοί οι υπότες. Φαουλ ψηλά και γρήγορα πάνω στον Καραίσκο. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη φτάνει στις 8 ο Καραίσκος. Ριμποντάκι άστοχο αυτή τη φορά, επιθετικό rebound, Καρπούζος, όχι. Αυτό το τελείωμα. Σκεφάνει το προφή για 3 και θα φτωχίσει ξανά. Πάνω στον Αδαμάκη. Δύο βολές. Μετά, 5 λεπτά ενώμητα στην κανονική διάρκεια, δεν το πλέον στο rebound. Πολύ δύσκολο να αλλάξει. Πεφώνης για 3, δεν δίνει ξανά τη λύση. Rebound, Ορφανίδης, foul και βολέ για τον Νικόλα. Έξι, 63 το σκορ. Εντότητα από τον Νικόλα παραμένουν ζωντανοί, έστω και μαθηματικά, οι υπότες
Μέσα η δεύτερη, Βουτόπουλος θα επαναφέρει. Κεμπάνος, κλέβει ο Καρέσκος, τέλος μάτς. 67-63, μεγάλη νίκη. 7η για το Pink Paper, το οποίο αποδράβω την Τζοφριά.